έγινε κουβέντα και επί του, των προγραμμάτων πριν από τι ευρωεκλογέ. Αλλά το κουβέντα επί των προγραμμάτων δεν έγινε. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι έγινε ουσιαστική κουβέντα. Ούτε για την Ευρώπη. Πότε, Υπήρξαν ευρώπης. λοιπόν κάποιε στιγμέ όπου είτε ε, εκ παραδρομή ε, είτε στην ρήμη του λόγου του κ. Μητσοτάκη του ξεφύγανε βασικέ θέσει, προγραμματικέ θέσει. Ε, θα θυμίζω την βασική του προγραμματική θέση για μία πρόσληψη για κάθε πέντε απο, ε, αποχωρήσει από το δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι για κάθε πέντε γιατρούς που φεύγουν από τα δημόσια νοσοκομεία θα προσλαμβάνουμε μόνο έναν καινούριο. Για κάθε μία δασκάλα που φεύγει από τα σχολιά, για κάθε πέντε δασκάλες που αποχωρούν, παίρνουν σύνταξη, θα προσλαμβάνουμε μόνο μία. Αυτό είναι μία πτυχή του προγράμματος. Άλλη πτυχή του προγράμματος ήταν η αιμονή του σε μία επιθετική πολιτική σε σχέσεις. Όπου κάποια στιγμή του ξέφυγε και αυτό για την εργασία. Επίση έγινε ένα άλλο γύρω από αυτό, έτρεχαν να το μαζέψουν. Άρα λοιπόν λέω ότι προφανώ σε αυτά τα θέματα δεν θέλει προγραμματικό διάλογο, διότι θέλει να πάει όπω λένε οι επικοινωνιολόγοι, safe, ασφαλή προ προς, προς τι εκλογέ. Να μην γίνει συζήτηση, να μην γίνει αντιπαράθεση, να μείνουν όλε αυτέ οι προγραμματικέ θέσει πίσω από ένα χρυσοπίκυλτο περιτύλιγμα περί γενικόλογη μειώσεων φόρων. Αλλά εγώ, μια και μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα, θέλω να αναρωτηθώ. Τα δεδομένα τα δημοσιονομικά για τη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε την πολυτέλεια για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια να διεξάγουμε εκλογέ χωρί να έχουμε την Τρόικα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο πάνω από το κεφάλι μα. Άρα τα προγράμματα θα τα εγκρίνει ο ελληνικό λαό. Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι τα προγράμματα αυτά θα κινηθούν μέσα στου συγκεκριμένου δημοσιονομικού περιορισμού που μα θέτει η κατάσταση της οικονομίας και του υψηλού χρέους της χώρας. Εμείς διατυπώσαμε ένα σχέδιο που έχει αρχίσει μέση και τέλος στο Ζάπιο. Κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι λίγο, χρειάζεται περισσότερο. Εμείς είπαμε όμως αυτή είναι η δυνατότητα σήμερα της ελληνικής οικονομίας. Τι είπαμε? Είπαμε ότι πέραν του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε κατορθώσει μέσα από του συνεχιζόμενου ρυθμού ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία και μα δίνουν τη δυνατότητα για μέτρα μέσα το 2019 ύψου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα υλοποίησαμε αυτά τα μέτρα μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, αυτή η δυνατότητα, μείωση του έμφυα, η δυνατότητα να δώσουμε ε, ε, έναντι τον, τον. την σύνταξη, ένα μέρος της σύνταξης ε, ως ε, ενίδη 13ης στους πολίτες, ε, στους συνταξιούχους. Και είπαμε ότι για το, 10, για το 2020... Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ρευστότητα γύρω στα 30 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία. Τα 5,5 από αυτά τα δίνουμε, τα βάζουμε σε έναν ειδικό λογαριασμό, ώστε να διασφαλίσουμε τη μείωση του περιθωρίου από το 2020 και μετά κατά 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, ε, χωρίς να παραβιάζουμε τη συμφωνία με τους εταίρους μας. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να προτείνουμε και να αναλύσουμε μέτρα ύψους Επιπλέον 1,3 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ για το 20, 21-22, καθώ και το 19 μεταφέρονται γνωρίζετε. Η ασφάλεια αυτή. Ναι. Άρα λοιπόν, εμεί μιλήσαμε <κοί> για στοχευμένε φορολογικέ ελαφρύνσεις και το 19 και το 20, και είπαμε το 20 θα καταργήσουμε τον, την εισφορά αλληλεγγύη. Είπαμε ότι το 20 θα ρίξουμε και άλλου του του ΦΠΑ. Είπαμε ότι το 20 θα κάνουμε στοχευμένα μέτρα και για τι ότι Το γενικό πρόγραμμα βγαίνει ενώ του μουτσοτάκι είναι αιωλό. Α, δεν βγαίνει εκ, εκ, εκεί εκεί Θέλω να, να καταλήξω λοιπόν. Θέλω να καταλήξω ότι εμεί έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο που λέει ότι όλοι περάσαμε δυσκολίε μέχρι εδώ, αλλά καταφέραμε αυτό που το 2015 φαινόταν απίθανο, να βγούμε από τα μνημόνια. Και όλοι μαζί, με την έννοια δεν έμεινε κανένα πίσω στη διαδρομή, δεν έπεσε κανένα από το κάρο, δεν έμεινε κανένα μόνο του αβοήθητο. Τώρα είναι η ώρα στοχευμένα να βοηθήσουμε, να ελαφρύνουμε και αυτού που έβαλαν μεγαλύτερη δύναμη για να πάει το κάρο μπροστά. Γιατί όμως... Η άλλη πλευρά λοιπόν έρχεται και λέει, γενικόλογα, χωρί να εξειδικεύει, χωρί να κοστολογεί. Μειώσει φόρων, μειώσει φόρων, μειώσει φόρων. Γενικόλογα. Μα κύριε Σαραντάκο, πείτε μου, υπάρχει κανένα πολιτικό που να μην του αρέσει να λέει μειώσει φόρων. Υπάρχει κανένα πολιτικό που να μην του αρέσει να λέει εύκολα, εύκολα λόγια, τα οποία ακούγονται πολύ ευχάριστα στα αυτιά των πολιτών. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι, αν θέλει να πάει, για παράδειγμα, την φορολογία των επιχειρήσεων με μια από το 29 στο 20, 20, και να δώσει και τη δυνατότητα μείωση φορολογίας των, α, των μερισμάτων στους μετόχους των επιχειρήσεων, είναι μια ελάφρυνση σημαντική για τους επιχειρηματίες. Θα ευνοήσει κυρίω τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη να έχουν ακόμα περισσότερα. Αυτό μόνο του κοστίζει 1,5 δις. Ε, Άρα να φέρει και λοιπόν, προσέ, ακούστε, καθίστε και τώρα τα, μια και δεν κάνω την bait <σχελίως> με το μισοτάκι να κάνω με εσά. <σχελίως> λοιπόν, ακούστε με λοιπόν τώρα. Αυτό το 1,5 δι <σχελίως> είναι, είναι όσο όλα τα μέτρα που εξαγγείλαμε στη, στο Ζάπιο και αφορούν όλη την κοινωνία. Εδώ αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη κατηγορία του επιχειρηματίε. Για πείτε Αυτή μου λοιπόν κάτι. Για πείτε μου λοιπόν κάτι. Όχι, κύριε Χασαπόπουλε, Εξηγήστε μου κάτι τώρα. Γιατί το επενδύσει, ξέρετε πόσα χρόνια το ακούμε. Ο κ. Σαμαρά Τέλια δεν έλεγε. Τι έλεγε ο κύριο Σαμαρά. Ελληνικό και εδώ, Θα πάμε ε, κύριος, και στο ελληνικό. Εντάξει, θα, δυμό, και... θα κάνω σε δύο μέρε. Θα πάμε δομάνες, και στο ελληνικό. Εντάξει, θα πάμε και στο ελληνικό, αλλά απαντήστε εάν μου σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχει πού κέρδι, θα βρεθούν τα λεφτά, πού θα βρεθούν οι πόροι. Για να... Ένα επιχειρηματία, αν έχει κέρδη και δεν πληρώνει τόσο πολλά στο κράτο, μπορεί αυτά τα λεφτά να τα επενδύσει. Για πείτε μου λοιπόν, κύριε Χασαπέμπουλε, εσεί που τα λέτε πολύ ωραία. Γιατί λοιπόν αυτά δεν τα κάνανε όταν κυβερνούσαν το 10 στο 15 και τα κάνουν τώρα, Γιατί δεν φέρανε επενδύσει. Γιατί πείτε μια επένδυση που φέρανε. Εμείς που μας λένε ότι είμαστε εχθροί των επενδύσεων, έχουμε κάνει δεκάδες, εκατοντάδες επενδύσεις. Και η, η, ανάπτυξη, η ανάπτυξη στο 2% και 2,5% δεν ήρθε με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά ήρθε με επενδύσεις. Με επενδύσεις οι οποίες γίνανε για πρώτη φορά. Αυτό το λέω, 2018, μεγάλη ακούστε επένδυση με, είναι το, το, το 2018, θα σα πω και το ελληνικό. Το 2018 η Ελλάδα έχει ρεκόρ, ρεκόρ, Ξένων άμεσων επενδύσεων δεκαετία. Σα λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έφερε τη Φραπόρτ και εσεί απλά την υλοποιήσατε επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Σα λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ότι τη Φραπόρτ no, την πολεμούσατε εσεί ω αντιπολίτευση και το υλοποιήσατε ω κυβέρνηση μετά. Σα λέω εγώ ένα παράδειγμα. Εμεί τη φέραμε την επένδυση στα 14. Ήταν, ήταν μια επένδυση που ήταν στα χαρτιά και εμεί την κάναμε πράξη. Εμεί την κάναμε πράξη. Ε, φέραμε την, ε, μια μεγάλη επένδυση που είναι από την Παπαστράτος που είναι η μία από τι τρει ε, σε όλο τον κόσμο. Εδώ παράγονται τα ειδικά αυτά καπνικά ε, μηχανήματα που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και παίρνουν ελληνικά καπνά. Κάναμε επένδυση στα ναυπηγεία τη Σύρου. Πάρα πολύ σημαντική επένδυση. Επεκτείναμε τη σύμβαση για το αεροδρόμιο Ελευθερία Βενιζέλος. Εκατοντάδε επενδύσει στον χώρο του τουρισμού. Πηγαίνατε στην Αθήνα. Πώς, όλα προηδέρει. τα ξενοδοχεία ήταν κουφάρια. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται. Παντού. Αλλά δεν θέλω αυτό να μείνω σε αυτό. Μια στιγμή, Πάω στο ελληνικό. Να σα ρωτήσω κάτι. Μια Πάω στιγμή, στο ελληνικό, ελληνικό γιατί που εκεί μα χρωστάγανε. Δεν θα μα πάρουν και το βόδι τώρα. Θα σα απαντήσω και σε αυτό. Ωραία, γιατί... πείτε το ελληνικό για να. Το ελληνικό είναι, είναι μια επένδυση σύμβολο. Συμφωνείτε και εσεί αυτό, υποθέτω. Όχι απλά συμφωνήσαμε. Όχι απλά συμφωνήσαμε, αλλά βρήκαμε απλά μια σύμβαση. Μια σύμβαση προβληματική για το ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη σύμβαση την προχωρήσαμε. Την αλλάξαμε. Την κυρώσαμε στη Βουλή. Βγάλαμε εμεί το προεδρικό διάταγμα. Φροντίσαμε πρωτίστως να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Κινήσαμε όλε εκείνε τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε που δυστυχώ μέσα από τι διαδικασίε του ελληνικού δημοσίου χρονοβόρο όλα αυτά. Βρήκαμε λοιπόν ένα οικόπεδο σκέτο με μια σύμβαση προβληματική που δεν υπήρχε ούτε οριοθέτηση για αλλού, ούτε οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, Ούτε οριοθέτηση δασικών εκτάσεων. Διότι η χώρα μα δεν είχε ούτε κτηματολόγιο, ούτε δασολόγιο, δεν λειτουργούσε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και Έτσι. το έχουμε φτάσει τώρα. Τέσσερα χρόνια όμω. Ναι, αυτό. τόσο. Το, μα με συγχωρείτε. Πόσα χρόνια. Από πότε έχει ξεκινήσει το ελληνικό, ξέρετε. Ε, Πείτε ε, μου, θυμάστε. Ναι, ναι, πολλά του χρόνια. Το 2006. Okay. Okay. Πολλά χρόνια. Άρα τι μου λέτε, τέσσερα. Ισχύει αυτό που λέτε. Δεκατέσσερα. Σα κατηγόρησα, πτώση... Ήρθε μετά από Πανδρέο, ο Γιώργο και έφερε τον Αθεμπίγιο. Τον Ισπανό αρχιτέκτονα που θα έκανε το μεγαλύτερο πάρκο στον κόσμο. Μετά έφυγε ο Αθεμπίγιο, ήρθαν κάτι Καταριανοί. Μετά έρθω ο Σαμαρά και έφερε την λύση με, τον, με την Lambda Development, τον κύριο Λάτση. Και έφτιαξε. Και, και το μόνο μιλάμε. που κατάφερε να κάνει ήταν μια σύμβαση προβληματική. Και εμεί κινήσαμε όλε τι διαδικασίε. Και τώρα έρχεται λοιπόν ο κύριο Μισολάκη. Ενώ ξέρει, και αυτό είναι λαϊκισμό. Ξέρει λοιπόν ότι φτάσαμε στο τέλο. Τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινάνε οι εργασίε, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ευθύνεται ο παραχωρησιούχο. Διότι ο διαγωνισμό για το καζίνο είναι προπόθεση για να περάσουν οι μετοχέ στον παραχωρησιούχο. Ωραία. Ο διαγωνισμό για το καζίνο καθυστέρησε. Κατανοητό. Όχι με ευθύνη τη κυβέρνηση, αλλά διότι έπρεπε Κατανοητό. να γίνουν διαπραγματεύσει ανάμεσα στην, 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 Στο στι, θέματα... στον παραχωρησιούχο και στου επενδυτέ. Και έρχεται με. τώρα, ενώ ξέρουν όλοι ότι τελειώνει ο διαγωνισμό και θα γίνει το επόμενο διάστημα μέσα στον Ιούλιο, και εκ του ασφαλού λέει: Α, εγώ θα το πιστοθώ». Εντάξει όμω, είμαστε σοβαροί. Έτσι είναι στην πολιτική τώρα. Έτσι είναι στην πολιτική. Εγώ θέλω να σα Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα αυτά. με ενδιαφέρει ο ελληνικό λαό να καταλάβει ένα πράγμα. Αυτοί οι οποίοι μιλάνε για μειώσει φόρων και για επενδύσει, όταν ήταν στην κυβέρνηση, είχαν τρελάνει στου φόρου. Το 83% των φόρων αυτοί του βάλανε στον ελληνικό λαό από τα τρία μνημόνια και δεν είχαν φέρει ούτε μία σοβαρή επένδυση. Ούτε μία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω για αυτέ τι ενστάσει που εκφράζει καθημερινά η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες αυτές οι παροχές που έγιναν προεκλογικά. Και λένε ότι ανοίξαμε πάλι μια τρύπα, ένα 1,5 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, ωραίε είναι οι παροχέ, ωραία είναι να μοιράζουμε το πλεόνασμα, αλλά από ένα σημείο και μετά πάλι θα ξαναρχίσουμε τα ίδια, λέει ο κόσμο. Πάλι θα έρχονται απ' έξω και θα λένε πού τα βρήκατε τα λεφτά, κόψε το ένα, κόψε το άλλο. Λοιπόν, ενδιαφέρον το, το ερώτημά σα. <coughs> Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Κομισιόν και κυρίω το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Καλά, αυτοί, αυτοί παρά ήταν, ε, ε, κάνανε πάντοτε προβλέψει όσο ήμασταν εμεί στην κυβέρνηση. Γιατί όταν ξεκινήσανε, κάνανε το αντίθετο. Κάνανε πολύ αισιόδοξε προβλέψει που δεν βγαίνουν ποτέ. Όσο ήμασταν εμεί, κάνανε πάντοτε δυσίωνε προβλέψει που ευτυχώ για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία ποτέ δεν πέφτανε μέσα. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι όλα όσα εξαγγείλαν, όσα, όλα όσα υλοποιήσαμε και όλα όσα σχεδιάζουμε για την επόμενη τετραετία είναι απολύτω εντό των δυνατοτήτων τη ελληνική οικονομία και του δημοσιονομικού περιθωρίου τη. Απολύτω. Μετρημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Η Κομισιόν έχει ευθύνη, αν θέλετε, και η Κομισιόν, για το γεγονό ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια επέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέτρα υποεκτιμημένα ω προ τη δυνατότητα τη απόδοσή του. Διότι η πραγματικότητα πια είναι ότι ενώ είχαμε στόχο το 3,5%, φτάναμε να έχουμε μια υπεραπόδοση που έφτανε και το 5%. Αυτό είναι λάθος σχεδιασμός. Και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς που επιμένανε. Επιμένανε σε αυτό το λάθος σχεδιασμό. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς τώρα και λέμε, τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, παιδιά, καθίστε λίγο στην άκρη, καθίστε λίγο στην άκρη, φτάνει τόσο. Και αφήστε μας να σχεδιάσουμε εμείς με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της μεσαίας τάξης για ανάσες. Αφήστε λοιπόν αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε πώ και ότι μπορούμε. Και γι' αυτό καταθέσαμε αυτό το πρόγραμμα Αλλά yeah, θα οποίο προχωρήσουμε με κίτρινε κάρτε τώρα. Καμία κίτρινη κάρτα, κύριε Χαζαπόπουλου, έχετε ξεχάσει ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Και δεν το λέω ότι το αν κάνετε. Αν έρθουν μετά τι εκλογέ. Δεν το λέω ότι το πούμε. κάνετε επί τη δε. λέω αν ότι τις η συνήθεια τη οκταετία <laughs> είναι τόσο <laughs> ισχυρή yeah. που δεν μα. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία δεν βρίσκεται σε μνημόνιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που υπόκειται βεβαίω σε όλε τι ε, υπόλοιπε δεσμεύσει που έχουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, παρακολουθούν όλοι από κοντά την απόδοση τη ελληνική οικονομία. Αλλά στο βαθμό που η Ελλάδα καταφέρνει του στόχου, δεν μπορεί κανεί να σηκώσει καμία κίτρινη κάρτα. Τώρα, όμω, δεν λέω ότι το ερώτημά σα δεν έχει καμία βάση, διότι ακούστηκαν φωνέ. Ποιε είναι αυτέ οι φωνέ που ακούστηκαν, Πρώτα απ' όλα. Το ίδιο βράδυ που βγήκα εγώ στο Ζάπιο προεκλογικά, πριν από τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, βγήκε ο κύριο Βέμπερ. Ο στενότατο φίλο του κύριου Μητσοτάκη. Ο οποίο είναι γνωστό για την αιμονή του στι ακραίε πολιτικέ λιτότητε και για την αιμονή του σε θέσει που, εν πάση περιπτώσει, είναι επιθετικέ και για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Και τι είπε ο κύριο Βέμπερ, ότι ο Τσίπρα κάνει παροχέ με τα λεφτά των Ευρωπαίων. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσβολή που έχουμε ακούσει από τον καιρό του Έτσι. Σόιμπλε. Η μεγαλύτερη προσβολή, τις θυσίε και του κόπου του ελληνικού λαού να λέει αυτό ο κύριο, ο Βαβαρός, ότι είναι λέει τα λεφτά των Ευρωπαίων. Για να κάτσουμε κάτω να δούμε πού είναι τα λεφτά των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει από τον δανεισμό του στην Ελλάδα. Δεν έχουν χάσει ούτε ένα σέντ ούτε ένα σέντ. Και Έλληνε παράγοντε τα Τα έχουν κερδίσει διπλά και, βράδε. και τριπλά και με του Έλληνε. Και Έλληνε παράγοντε μίλησαν και με απαιτεί όπω ο κ. Σουδάν. Άρα λοιπόν... δεν ήταν μόνο οι ξένοι. Γιατί και ο Έλληνε όμως... κεντρικό τραπεζίτη μίλησε για μαύρη τρύπα 1,1 δισεκατομμύριων ευρώ. Και τώρα ε, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνετε. Κύριε Σαραντάκο, τι να κάνω. Με συγχωρείτε. <laughs> <laughs> παρα... Παραθέστε <laughs> το γεγονότα. Μίλησε ο κ. Σουδάν γι' αυτό. Δεν είναι μόνο οι κακοί ξένοι. Με συγχωρείτε, Ζωάν. Δεν είναι μόνο οι κακοί ξένοι. Είναι και ένα παίκτη κεντρικό που είναι. Ω του να, ο κεντρικό θα πεζήτη. Του κύριε φυλακή το στόμα μου. Είπαμε να κάνουμε ανοιχτή κουβέντα στο ανοιχτό κανάλι. <laughs> και η πρόεδρε δεν έχει εδώ φύγει. <laughs> αυτό <laughs> <laughs> που είπατε πάντω λοιπόν, για τον στουρνάρα, λοιπόν, το στουρνάρα, ότι έχει μπακαλίσει η λογιστική ήταν χοντρό. Ήταν χοντρό. Σα <laughs> <laughs> δηλαδή, το λέω. Δηλαδή, με όλο το θάρρος. Γι' αυτό και τώρα λέω «Θου κύριε", για να μην πω κανένα χοντρότερο. <laughs> 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 λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο κ. Καπεζέτης δεν είναι πάντως αυτό που περνάει απ' έξω. Με αυτή την έννοια θα Γιατί το είπα αυτό. Διότι πέραν του ότι έχει βγει έξω σε όλε τι προβλέψει. Σε όλε τι προβλέψει έχει βγει έξω. Θυμάστε ότι όχι πολύ, πολύ μακριά, όχι, ούτε κανένα χρόνο πριν, λιγότερο. Δεν μα έλεγε ότι η Ελλάδα δεν βγαίνει από τα μνημόνια και ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε επιστολιπτική γραμμή στήριξη. Και ότι το δικαιολογούσε λέγοντα μάλιστα ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι τόσο ανώρημο που δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από του καταναγκασμού τη Τρόικα. Αυτέ είναι οι απόψει του. Εγώ τι σέβομαι τι απόψει του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι ο θεσμικό του ρόλο και άλλο οι πολιτικέ του απόψει. Τώρα, αυτό που είπα γιατί το είπα, Το είπα γιατί κάνει προβολή για να αποδείξει το επιχείρημά του ότι δήθεν θα είμαστε εκτό στόχων το 2019. Κάνει προ... κάνει... Παίρνει το... το αποτέλεσμα του πρώτου τετραμήνου και κάνει προβολή πολλαπλασιάζοντά το επιτρέπω. Ε, αυτό με συγχωρείτε, αλλά δεν ε, υπόκειται σε καμία σοβαρή κριτική ε, φοιτητών δευτεροετών τη ΑΣΟΕ. Έτσι, διότι όλοι γνωρίζουν ότι το δεύτερο τετράμινο, το οποίο είναι το καλοκαίρι, που είναι με τα μεγάλα έσοδα και με τι μεγάλε δυνατότητε τη ελληνική οικονομία να αναπτύσσονται, είναι το τετράμινο που έχει ε, τα μεγαλύτερα έσοδα και σε... τη μεγαλύτερη απόδοση. Είναι αντίλογο αυτό. Ο αντίλογος... Ότι και εσεί μοιράσατε το πλεόνασμα με προβολή τι πλεόνασμα θα είχαμε στο τέλο του 19. Ότι κάνατε τι παροχέ προβάλλοντα το πλεόνασμα που θα βγάζατε στο τέλο του 19. Εμεί με μεγάλη, επαναλαμβάνω, με πολύ συντηρητική πρόβλεψη μοιράσαμε το πλεόνασμα. Με απόλυτα συντηρητική πρόβλεψη. Και αυτό το βεβαιώνει το γεγονό ότι ει ό,τι αφορά το, το περιθώριο του δημοσιονομικού χώρου, η απόφαση, <coughs> αν θέλετε, ήταν διασταυρωμένη και με τα στοιχεία τη Κομισιόν. Δεν το κάναμε μόνοι μα. Άρα λοιπόν να φύγουμε από αυτή την κινδυνολογία και να περάσουμε στου υπαρκτού κινδύνου. Ποιοι είναι οι υπαρκτοί κίνδυνοι, Αυτά ο κύριος δεν τα είπε τυχαία. Και τα επανέλαβε και κάποιο όχι με τον ίδιο τόνο, αλλά τα επανέλαβε και ένα ακόμα Ευρωπαίο, ο κ. Ρέγκλι, του ESM. Που κι αυτό ανήκει στην ίδια συνομοταξία, στην ίδια α, πολιτική οικογένεια και στην α, ίδια, θέλετε, ιδεολογική προσέγγιση. Ποιοι είναι λοιπόν οι υπαρκτοί κίνδυνοι. Οι υπαρκτοί κίνδυνοι, του οποίου κατά την άποψή μου και ο κ. Τουνάρα δεν τα λέει τυχαία όλα αυτά, βρίσκεται σε ένα σχεδιασμό, σε συνεννόηση, κατά την άποψή μου, τον κ. Μητσοτάκη, είναι οι εξή. Εγώ όταν ήρθαν οι ευρωπαϊκέ εκλογέ, είπα με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό: Ξέρετε κάτι, αν δεν υπάρξει. και έπαιρνα ρίσκο όταν το έκανα αυτό. Μεγάλο ρίσκο. Γιατί όλοι ξέρανε ότι οι ευρωπαϊκέ εκλογέ δεν είναι εθνικέ εκλογέ. Ξέρουν ο κόσμο ότι δεν αλλάζει κυβέρνηση την άλλη μέρα. Και μου λέγανε όλοι: Μα γιατί το πολιτικοποιεί τόσο πολύ. Γιατί ανεβάζει τόσο ψηλά τον πύχη. Αλλά εγώ είπα την αλήθεια ότι αν ο ελληνικό λαό δεν επιδοκιμάσει αυτή, αυτά τα μέτρα και αυτή την πολιτική, τότε θα υπάρξουν φωνέ την επόμενη μέρα για να αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ. Και υπήρξαν και υπάρχουν και τώρα. Στουρνάρα, Ρέγκλιν, Βέμπερ και ενδεχομένω να υπάρξουν και άλλοι. Θα το δούμε αυτό. Λέω λοιπόν ποιο είναι ο υπαρκτό κίνδυνο. Ο υπαρκτό κίνδυνο, ακριβώ επειδή ο κ. Μητσοτάκη ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα οποία ε, προσφέρει με φιδό επιχειρημάτων και υποσχέσεων στον ελληνικό λαό περί μειώσεων φόρων α, ε, ε, είναι υποσχέσει δίχω αντίκρισμα, ο υπαρκτός κίνδυνο είναι την επόμενη μέρα των εκλογών. Εάν ε, δεν ε, υπάρξει μια μεγάλη πολιτική ανατροπή που εγώ την πιστεύω και παλεύω για αυτήν και θα σα πω μετά αν έχουμε λίγο χρόνο γιατί το πιστεύω ε, να έχουν έτοιμο ένα κουστούμι, ραμμένο, κομμένο και ραμμένο για να επιστρέψουν πάλι σε πολιτικές που ζήσαμε από το 2010 στο 2014 και τόσο πολύ ο ελληνικός λαός θέλει αυτό τον εφιάλτη να μην τον ξαναζήσει. Μάλιστα. Και πρώτα... Διότι <κυ> το ερώτημα το οποίο ήθελα να κάνω και με διακόψατε κάποια στιγμή είναι, μάλιστα, 1,5 δι μόνο για τι ε, φοροελαφρύνσει των επιχειρήσεων που κανεί δεν θα ήθελε να. πει. Κι εγώ, υπέρυμε. Για να δούμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, Ξέρετε τι λέει Νέα Δημοκρατία: Περικοπέ δαπανών. Τι σημαίνει οι δαπάνε, για να καταλάβει και ο κόσμο. Ποιε είναι οι δαπάνε, Δαπάνε είναι οι μισθοί. Δαπάνε είναι οι συντάξει. Δαπάνε είναι ο προπολογισμό για την παιδεία. Δαπάνε είναι ο προπολογισμό για την παιδεία και το κοινωνικό κράτο και τα επιδόματα. Ποια είναι τα επιδόματα? Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη, που παίρνουν όλοι οι συμπολίτε μα με χαμηλό εισόδημα. Είναι τα επιδόματα αναπηρία. Αυτά είναι επιδόματα. Είναι το επιδόμα το οικογενειακό, που δεν παίρνει μόνο τρίτο παιδί, αλλά πρώτο και δεύτερο παιδί. Είναι το επίδομα στέγη, που δίνουμε σε 420.000 νοικοκυριά. Ε, ρωτάω, εγώ τώρα ποια από όλα αυτά τα επιδόματα θα περικοπούν. Και Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να, να, ανοίξω, να, να κλείσουμε το θέμα τη οικονομία. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα. Πριν από λίγε ημέρε ήταν εδώ, σε αυτό το στούντιο, ο κ. Μητσοτάκη. Τον ρωτήσαμε για την υπόθεση δικαιοσύνη και τη φιλολογία περί Ρασπούτιν. Μα είπε ότι ο κύριο Τσίπρα γνωρίζει ποιο είναι, ότι είναι στην ηγεσία τη δικαιοσύνη, του Υπουργείου Δικαιοσύνη, το πρόσωπο αυτό και υπενήχθηκε σαφό, μάλλον μίλησε με σαφήνεια ότι το θέμα αυτό τη Νοβάλτη, το οποίο χαρακτήρισε σκευωρία, θα διερευνηθεί από την επόμενη Βουλή. Είπε επιλέξει. Ξέρετε, λέει, ο ελληνικό λαό λέει μια παροιμία, κύριε Σαραντάκο. Εκεί που μα χρωστάγανε, θέλουν να μα πάρουν και το βόδι, λέει. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η υπόθεση αυτή είναι ευθύνη και τη δικαιοσύνη, αλλά και τη ίδια τη δημοκρατία απέναντι σε όλο τον ελληνικό λαό, να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Να διερευνηθούν όλα. Εγώ δεν ήμουν και ούτε είμαι αυτό ο οποίο θα απειλήσω, θα εκφοβήσω, θα δημιουργήσω σκόνη, ακριβώ γιατί δεν έχω και κανένα άγχο. Άλλοι έχουν το άγχο, αυτοί οι οποίοι διερευνούνται. Όμω είναι προκλητικό να μιλάει ο κ. Μητσοτάκη για σκευωρία τη στιγμή που το θέμα αυτό ανέκυψε από διεθνείς έρευνες, από έρευνα που διεξήγαγε το FBI, είναι προκλητικό να μιλά για σκευωρία τη στιγμή που υπάρχουν συγκλονιστικές καταθέσεις που αναδεικνύουν ότι εδώ υπήρξε συναλλαγή ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υπήρξε συναλλαγή και απόδειξη το γεγονός ότι ενώ μειώνονταν η φαρμακευτική δαπάνη και όλε οι άλλε εταιρείε είχαν μειώσει, οι Νοβάρτη κατάφερε να διατηρεί σταθερά υψηλά τις τιμέ. Εμπλοκή πολιτικών προσώπων, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι υπάρχει. Υπάρχουν ενδείξει, αλλά δεν είμαι εγώ αυτό ο οποίο θα βγω να μιλήσω για εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι που διερευνείται από τη δικαιοσύνη του την ώρα. Και την ίδια στιγμή που διερευνείται από τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν ε, από την πλευρά υψηλόβαθμων στελεχών τη Νέα Δημοκρατία και τώρα του κ. Μητσοτάκη μια τακτική εκφοβισμού και παρέμβαση στην ίδια δικαιοσύνη. Μιλούν για σκευωρία, κάνουν μηνύσει, κάνουν κινήσει εκφοβισμού. Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίο βγαίνει και λέει: Θα του πάω μέχρι τέλο και κάνει μηνύσει στην εισαγγελέα, στην αρμόδια εισαγγελέα που διερευνεί το ζήτημα. Κοιτάξτε, ο ελληνικό λαό μπορεί να κρίνει. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ακόμα και ο κύριο Αγγελή που βγήκε τι τελευταίε μέρε μίλησε για σκάνδαλο μεγάλο. Απλά έθεσε τι δικέ του οπτικέ για τον τρόπο διερεύνηση του σκανδάλου. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό. Δεν είναι η δική μου αρμοδιότητα να επισέλθω σε αυτό. Θα ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αλλά μίλησε για μεγάλο σκάνδαλο και ο ίδιο. Και θέλω να πω τέλο. Κοιτάξτε να δείτε αυτή η χώρα. Δεν εξόκυλε έτσι. Δεν έγινε μια στραβωτημονιά. Δεν έγινε ένα λάθο και εξόκυλε αυτή η χώρα. Βρήκαμε στα συρτάρια του Υπουργείου 240 εκατομμύρια περίπου, που ήταν το rebate που δεν εισέπρατε το ελληνικό δημόσιο για χρόνια από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε, διότι το κρύβανε 240 εκατομμύρια ευρώ. Το κρύβανε για να κάνουν το στραβά μάτια στους φαρμακοβιομήχανους. Είναι ή δεν είναι αλήθεια αυτό. Το βρήκαμε ή δεν το βρήκαμε. Παραλλήλως, πρέπει να σας πω ότι το 2011 η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία είχε 4 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερη φαρμακευτική δαπάνη από ότι οι υπόλοιπε ε, 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 ε χώρες που είχαν ίσο πληθυσμό με την Ελλάδα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν εξόκυλε στα βράχια η χώρα κατά λάθο από μια αυλεψία. Εδώ γινόταν ένα μεγάλο πάρτι. Στα εξοπλιστικά, μεγάλο πάρτι. Είδαμε. Το Χατζόπουλο Παπαντονίου είναι δύο βασικέ. Βασικές, βασικές, αν θέλετε, αποδείξεις αυτού του, του μεγάλου πάρτι που γινόταν εκεί, στις προμήθειες του δημοσίου, στο φάρμακο. Και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, η μεγαλύτερη ένδειξη του σκανδάλου στο φάρμακο είναι το γεγονός ότι ενώ έγινε το PSI, το κούρεμα δηλαδή, το οποίο στήχησε τόσο στο ελληνικό δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και σε μικροομολογιούχου, αλλά και σε εταιρείε οι οποίε είχαν πάρει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, φαρμακευτικέ, του στήχησε περίπου 20-22%, η Νοβάρτη είχε εσωτερική πληροφόρηση από πού άραγε και αντί να έχει κόστο 22%, Μάλιστα. είχε κόστο 2, 3, 4, διότι τα πούλησε πιο Είναι πριν. Δύο. Όλα αυτά συνιστούν την εικόνα ενός μεγάλου σκανδάλου. Επαναλαμβάνω όμω. Δεν είναι αρμοδιότητα των πολιτικών κομμάτων να διερευνούν τα σκάνδαλα αυτά. Είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνη Που πρέπει να, να την αφήσουμε περίσπαστη να κάνει τη δουλειά του. Επειδή... Αλλά όχι να μας μιλάνε και για σκευωρία. Όχι να μας μιλάνε και για σκευωρία. Κλείνοντας, θέλω να σα ρωτήσω ε, για την επόμενη μέρα. <σχε> Γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πολύ σύντομα και θα σα ρωτήσω με χιούμορ τώρα, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ χιούμορ και ποδοσφαιρικά. Είναι ο Παναθηναϊκός και χάνει από τον Μπαουκ 3 3-0 με στην Τούμπα. Πώ γυρίζει το ματσάκι. Εγώ θα σα μιλήσω με μπασκετικού όρου. Δηλαδή, ότι στο μπάσκετ γίνονται πιο εύκολα τα. Αλλά και στο ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν η Μπαρσελόνα κέρδισε 3-0 τη Λίβερπουλ. Και είπαμε τελείωσε. Έτσι κέρδισε στο καμνού 3-0. Έβαλε και μια γκολάρα ο Μέση με φάουλ προ το τέλο. Απίστευτο γκολ. Είπαμε τελείωσε. Τώρα θα πάει η Λίβερπουλ να παίξει. Και όμω έβαλε τέσσερα γκολ η Λίβερπουλ και το γύρισε. Και πήρε το... Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική και στη ζωή ανατροπέ υπάρχουν. Μια προπόθεση. Να το πιστέψουμε. Όχι εμεί. Να το πιστέψει και ο κόσμο ο οποίο θα έρθει στην κάλπη στι 7 του Ιούλη. Διότι. Διότι, προσέξτε, το έχω πει και άλλε φορέ, ε, η κάλπη αυτή είναι τελείω διαφορετική από τι ε, ευρωπαϊκέ εκλογέ. Διότι τώρα αποφασίζουμε για το ποια θα είναι η κυβέρνηση και αποφασίζουμε και για τη ζωή μα. Ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, πήρε ένα ποσοστό 24% κυρίω γιατί ένα κόσμο ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκεια του. Μα πιστώνει ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά σου λέει το κάνατε με πόνο κι εσείς. Και το κάνατε και με λάθη και με παραλήψει και διήρκησε πολύ. Ελπίζαμε να βγούμε πιο γρήγορα. Αλλά ο κόσμο τώρα έχει να συγκρίνει το που είμαστε τώρα και το που ήμασταν χθε. Και, πρέπει, και θα πάρει την επιλογή. Εγώ έχω το παράδειγμα του 2014. Το 14 στι ευρωεκλογέ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 26%. Αμέσω μετά πήρε 36%. 670.000 ψήφου παραπάνω μέσα σε πέντε μήνε. Λοιπόν. Η διαφορά μα με τη Νέα Δημοκρατία είναι 500.000 ψήφοι. Δεν είναι αδύνατο λοιπόν να συμβεί η, η ανατροπή. Θα είναι βέβαια η μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή που έχει συμβεί ποτέ και εκλογική ανατροπή στη σύγχρονη Ελλάδα. Για να δούμε αν ιστορίας. θα αποδειχθεί το 89. στο 89 θα, γίνει αυτό. Για να δούμε. Απίθανο. Αν το θα αποδειχθείτε εσεί ότι είστε ο κλομπ. Να δούμε. Και είναι όχι μόνο εξαιρετικό προπονητή, αλλά είναι και στις στι απόψει του πολύ κοντά σε αυτά τα οποία λέμε εμεί. Έτσι, είναι σωστά. Γιατί αυτό. έχει δράση <laughs> μεγάλη. <laughs> Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ε, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί.